Το επάγγελμα του πατέρα μου ήταν αλατοποιός, δηλαδή ήταν μόνιμος εργάτης στις Αλικές, γιατί πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι έξω από τη Σμύρνη, αντίκρι από τον Τσεσμέ τα Βουρλά, υπάρχει μια πελώρια αλική που βγάζει αλάτια, η οποία πρώτα είχε ιδιωτικές αλικές, μετά τις πήρε μια Ιταλοτουρκική εταιρεία και δούλευαν 2.000 εργάτες. Μάλιστα και εγώ όταν ήμουνα, πήγαινα στο σχολείο τη δεύτερη φορά που πήγαμε στη Μικρά Ασία, τα καλοκαίρια που είχαμε εξετάσεις πηγαίναμε και δουλεύαμε εκεί στα αλάτια, δηλαδή κάναμε κάτι μικροδουλειές και παίρναμε τότε μία μπαγκανότα, μία λίρα τουρκική δηλαδή. Στο σχολείο ήμουν καλός μαθητής, γιατί αποστηθίζαμε τα μαθήματα και έπαιρνα καλούς βαθμούς. Έτσι αφού καθίσαμε 2-3 χρόνια σχεδόν δεν συμπληρώσαμε, με τη μικρασιατική καταστροφή τότε ξαναδιωχθήκαμε. Εγώ μπήκα στο κίνημα το 1924. Με πλησίαζαν οι αρχαιομαρξιστές. Ήτανε να πούμε τότες μία οργάνωση αυτή, λεγότανε αρχαιομαρξιστές, γιατί βγάζανε ένα περιοδικό, το αρχείο μαρξισμού. Στο σωματείο Τσαγκαράδων μπήκα από το 1924. Ήμουνα, πώς το λέμε, βοηθός, να πούμε, και μπήκα εκεί. Αλλά το 1926-27 βγήκα σύμβολος το 28 γραμματέας του σωματείου μέχρι το 29, οπότε έγινε μια ενοποίηση, να πούμε, των συνδικάτων και την πήραν την πλειοψηφία οι κομματικοί. Εμείς οι λεγόμενοι αρχαιομαρξιστές τότες αναγνωρίστηκαμε από τον Τρόσκι σαν αριστερή αντιπολίτευση και μετά γεννήκαμε. Τελευταία αποκηρύξαμε και τον Τρότσι, γιατί ήταν και αυτός εξουσιαστής και κοινοβουλευτικός, και γίνηκαμε αναρχικοί. Στα γεγονότα του 1931 με τη μεγάλη οικονομική κρίση, τότε δεν υπήρχε ούτε ΙΚΑ ούτε τίποτα. Οι εργάτες αρπούσαν ένα ψωμί από το φούρνο και το βάζαν στα πόδια. Και έγινε, να πούμε, μια συγκέντρωση στο Συντριβάνι των ανέργων. Οι αρχαιομαρξιστές αυτοί είχαν καμιά δεκαριά σωματεία και ήμασταν περίπου 800.000 εργάτες και μας δώσαν άδεια η αστυνομία. Ήταν αστυνομικός διευθυντής τότε ο Καλοχριστιανάκης. Τότε η αστυνομία ήταν μετάλογα, έφηβη. Και όρμησαν τα άλογα επάνω, να πούμε, σε εμάς να μας διαλύσουμε. Μας δώσατε άδεια, τίποτα, να διαλυθείτε, διαταγή να διαλυθείτε. Στην πλατεία του Συντριβανιού είχαν ρίξει σπασμένες πέτρες για να επιστρώσουν την πλατεία. Οι εργάτες από την αγανάκτηση λοιπόν άρπαξαν όλοι οι πέτρες, σκεφτείτε να δεις τι έγινε, και άρχισαν πετροβολώντας τα άλογα να πούμε να τρώνε τις πέτρες οι χωροφυλάκες, και εγώ πετούσα πέτρες. Όρθιοι να στέκονται όρθια τα άλογα, να τρώνε τις πέτρες, να κλείνουν τα τζάμια, να σπάνε τα καφενεία, τα τζάμια γύρω, ήταν του Μύτα το καφενείο στη γωνία του Συντριβανιού. Έγινε της κακομοίρας δηλαδή εκεί, επί μισή ώρα να πούμε γινόταν ένας υπέας, είχε αρπάξει έναν εργάτη από τα μαλλιά και καλπάζοντας τα άλογα έτρεχε. Εμένα τότε πετούσα πέτρες, μάρπαξε ο ανιψιός του Καλοχριστιανάκη με το πιστόλι και με βαρούσε στο κεφάλι και το χέρι του στη σκανδάλη, πάρ την πούστη, και με πυροβόλησε, δηλαδή με έπαιρνε παρακάτω, θα μ' άφηνε στον τόπο. Τον κάναμε μήνυση επί ανθρωποκτονία και τον αθώωσε το δικαστήριο της Βερίας. Είχαμε μία πάλι διαρκή, να πούμε, με τις απεργίες, με τα αυτά. Τότε υπήρχε και μια οργάνωση, τα 3Ε, εδώ 29-30, με τον Κοσμίδη. Αυτοί ήταν απεργοσπάστες, τους είχε φοδιάσει και αστυνομία με όπλα και μας κυνηγούσαν, αλλά και εμείς ήμασταν μαχητικοί. Ήμασταν διεθνιστές και δεν χωρίζαμε
ούτε Τούρκους, ούτε Εβραίους, ούτε τίποτα. Αγωνιζόμασταν για όλους τους εργάτες. Όταν αυτά τα τρία έψιλο πήγαν να βάλουν φωτιά στο συγκισμό του Κάμπελ, εμείς κάναμε μία εκδήλωση στην διασταύρωση, μόνο όχι το κόμμα, το κόμμα δεν πήρε θέση τότε. Ύστερα αυτοί, όταν ήρθαν οι Γερμανοί εδώ, φόρεσαν γερμανικές στολές. Και την ομάδα αυτή την εκπροσωπούσε ένας πούλος στρατηγός, ήταν συνταγματάρχης, δεν ξέρω. Το ξεσήκωμα της Ισπανίας, εκεί η Ομοσπονδία των Εργατών, να πούμε, πώς το λένε, επηρέαζε την κατάσταση στη Βαρκελόνη προπαντός. Κυριαρχούσαν, να πούμε, οι αναρχικοί, οι οποίοι αναρχικοί, να μην είναι και παραξηγημένοι, αναρχικοί, το α, το στεριστικό, σημαίνει δεν θέλουν αρχή, θέλουν την αρχή να την εξουσιάζει ο ίδιος ο κόσμος, αυτός να παίρνει αποφάσεις και όχι οι διάφοροι, να πούμε, φωτισμένοι ηγέτες ή το κόμμα το οποίο τα ξέρει όλα, τέλος πάντων. Την περίοδο αυτή του 36 υπάρχει μια άνοδος του κινήματος και ξεσπούν μια σειρά απεργιών. Είχε κηρυχθεί μια απεργία στο εργοστάσιο Commercial, το οποίο ήταν κάτω από το διοικητήριο. Αυτοί οι εργάτες, κάποιοι εργάτες, είχαν βάλει τα αιτήματά τους στον εργοδότη, δεν τα δέχτηκε, έκαναν κατάληψη του εργοστασίου, βγάλανε μαύρες σημαίες και κόκκινες και ζητούσαν τη συμπαράσταση. Και μάλιστα πολλοί κλάδοι κατέβαιναν στην απεργία σε συμπαράσταση των αγωνιζομένων καπνεργατών. Πολλοί εργάτες σκόνανε τα χέρια και φωνάζαν ζήτω η Ισπανική Επανάσταση. Εγώ εκείνη την ημέρα, προτού αρχίσουν οι πυροβολισμοί, ήμουν ανεβασμένος στη γωνία ενός περιπτέρου και μιλούσα. Το 5ο αστυνομικό τμήμα, το οποίο βρισκόταν αντίκρυ από τα λουτρά Παράδεισος στην πλατεία Αριστοτέλους που είναι, άνοιξε πύρα εναντίον των συγκεντρωμένων. Δεν βρέθηκα στους πυροβολισμούς, ήμουν λίγο παρακάτω, δηλαδή στην οδό Σολομού, να πούμε. Την αρχή σκότωσαν 6-7 εκεί στους συγκεντρωμένους που ήταν, αλλά αργότερα σκότωσαν τον Καρανικόλα παρακάτω, μια εργάτρια σε ένα περίπτερο κοντά. Δηλαδή συνολικά οι σκοτωμένοι είναι 12 με 13. Ήταν αυτός ο Τούσης, ο οποίος ήταν από τα Σβεστοχώρη, ένας εργάτης επιδιορθώσεις αυτοκινήτων. Πολλοί εργάτες επρότειναν να βάλουν φωτιά στο αστυνομικό τμήμα που έβαλε τους πυροβολισμούς. Αλλά οι κομματικοί εκεί μας κατηγορούσαν για προβοκάτορους. Επεμβαίνει ο Ζέπος, ο σωματάρχης του στρατού, και στέλνει το στρατό, γιατί την αστυνομία την έκλεισε ο κόσμος με τις πέτρες, με τα ξύλα, τις έκλεισε μέσα στα τμήματα. Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Στέλνει το στρατό, ο στρατός όπως, ο οποίος ήταν από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, συμφιλιώθηκε με τον κόσμο. Ο κόσμος τους αγκάλιαζε τους στρατιώτες και όλοι αυτοί, να πούμε, το μίσος ήταν εναντίον των φοροφυλάκων. Τότε, αφού συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση και την επόμενη μέρα έγινε η κηδεία των θυμάτων και πολλοί κόσμος, ας πούμε, είχε κατεβεί σχεδόν όλη η Θεσσαλονίκη, ο Ζέπος βγάζει μια διαταγή και λέει: «Παιδιά, να διαλυθείτε, γιατί τα αιτήματά σας, να πούμε, θα τα μελετήσει η κυβέρνηση». Ζητήσαμε να γίνει γενική απεργία πανελλαδική, αλλά ήταν δύο συνομοσπονδίες τότε, ώσπου να συνονοηθούν αυτοί να κηρύξουν πανελλαδική απεργία σε αλληλεγγύη για τους εργάτες, τους δολοφονημένους της Θεσσαλονίκης, αντί να, ώσπου να συνονοηθούν και τα λοιπά, η απεργία σχεδόν άρχισε να ξεθυμένει. Φέρανε στρατό από τη Λάρισα, υπηκό από τη Λάρισα, γέμισε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης από πολεμικά πλοία και την άλλη μέρα λοιπόν άρχισαν οι συλλήψεις. Συνελήφθηκα μαζί με 2-3 άλλους της ομάδας της δικής μας, τον Κωστόπουλο, τον Γιανακόπουλο. Μας πήγανε στη Μίκρα και από εκεί μας μπαουλάρισαν για εξορία.